Σέντρα που βγαίνει από τον Βινίσιους, η κεφαλιά έξω. Κόρνερ είναι. Περιμένει τώρα ο Τσαμπούρης, τον είδε τον Ελλαδίτη, η σέντρα του τελευταίου. Ο Μάτσι προσπάθησε, ο Μωράης δεν απομάκρυνε, παραλίγο να γίνει το λάθος και ο Βάτερμαν θα μαζέψει. Εξή κάθε το δοκάρι, τίποτα άλλο στο παιχνίδι. Κάποια ευκαιρία είτε για τη Νέα Σαλαμίνα είτε για το ΑΠΟΕΛ. Σωτηρίου θέλει να περάσει ανάμεσα σε δύο, είναι της Ματάρης. Τώρα υπάρχει σφύριγμα, δεν υπάρχει γκολ. Έχει εδώ και πάλι με τον Κούσουλο. Εκεί υπάρχει ένα σπρόξιμο, αφήνει το παιχνίδι γιατί να συνεχιστεί. Και στην συνέχεια θα σφυρίξει Γιάννης Γιαννιώτας στο 27ο λεπτό. Το ΑΠΟΕΛ θέλει να απειλήσει με στημένη φάση. Κεφαλιά, γκολ, η προβολή από τον Πιέρο. Σωτηρίου 1-0, υπέροχη εκτέλεση. Φάουλ από τον Γιαννιώτα. Πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας ο Πιέρο Σωτηρίου στο σωστό σημείο για να νικήσει το Βεσελόφσκι. Νέα Σαλαμίνα από ΕΛ 0-1. Με αυτήν εδώ την εκτέλεση δεν υπάρχει θέμα για offside. Και κοιτάξτε πόσο έξυπνα πετάχτηκε ο Σωτηρίου για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βεσελόφσκι και να κάνει το 0-1. Μέσα στα καρέ του Ολλανδού τερματοφύλακα. Ο Αμπελάιρας πάει απευθείας την μπάλα λίγο έξω. Αναλαμβάνω προσπαθούν να το κάνουν αυτό σε κάποιες προσπάθειές τους, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Κωνσταντίνου πήρε ωραία έδωση για τον Μάτσι. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Άνοιξε ο Μάτσι. Θα περάσει ο Βάτερμαν, ο Μιλάνοφ. Κοιτάξτε και πάλι ο Κωνσταντίνου για τον Μάτσι. Θέλει να περάσει. Βρίσκει μπάλα ο Βάτερμαν και στη συνέχεια ο Μιλάνοφ. Βλέπετε το λάθος των Ερυθρολεύκων. Δίνει την ευκαιρία στον Βινίσιους να κάνει το σουτ και τον Βεσελόφσκι. Βινίσιους. Θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει. Πάσα ωραία για τον Σωτηρίο. Ευκαιρία για το 2-0 έξω. Μεγάλη φάση εδώ και πάλι φάση. Με τον Βινίσιους, κοιτάξτε, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Περνάει χωρίς να υπάρχει κάποιο φάουλ. Κανένα offside για τον Σωτηρίου. Κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ. Τώρα εκτελείται ο Καρλάο. Ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Ο Νεάγκου. Αυτός διώχνει. Και αυτά τα παιχνίδια μπορείτε να τα βλέπετε μέσα των καναλιών της Nova. Ευκαιρία ο Ορλάντι στο 51ο λεπτό. Ο Ορλάντι έξω. Ο Τσούρτσουριτς κεφαλιά έξω. Εδώ με το φάουλ του Τσούρτσουριτς και την κεφαλιά. Πάντως δεν έχει κάποια άλλη επιλογή. Τώρα βγάζει την παλιά. Για τον Μακρύεφ ο Βάτερμαν κάνει κακή έξοδο. Ευνηδιάστηκε και ο Βούλγαρος επιθετικός και η Νέα Σαλαμίνα. Πάλι ο Τσουρτσουρίτς θέλει να απομακρύνει το ΑΠΟΕΛ και θα τα καταφέρουν με Μπερτόλιο, Γιαννιώτα και Εφρέμ να τρέχουν στην αντεπίθεση. 3 εναντίον 3 τρέχει και ο Μωράης τώρα. Ο Μπερτόλιο κράτησε την μπάλα τώρα για τον Ούνο Μωράης. Η κίνηση του αρχηγού μέσα στην περιοχή. Το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Έναντι σε 3 της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπετε εδώ έκανε κίνηση ο Ούνο Μωράης. Αυτός θα κάνει το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα λίγο έξω. Ο Μωράης, ο Σωτηρίου με πλάτη, η πάσα για τον Μπερτόλιο, ο Γιαννιώτας στο σούτο, Βεσελόφσκι δύσκολα. Πάλι ο Γιαννιώτας ξαναπήρε την μπάλα. Βιάζονται οι Ερυθρόλευκοι, η βιασύνη φέρνει λάθη, ο Μπερτόλιο. Η πάσα για τον Εφρέ μέσα στην περιοχή, έβαλε το σώμα του όσο έπρεπε ο Τσαμπούρης. Τον Μπερτόλιο βάζει όσο έπρεπε. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ούτε η μεν ούτε η δε, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να παραμένει αμύωτο. Σωτηρίου για το Γιαννιώτα. Κοντά και ο Βινίσιους, κρατάει ο Γιαννιώτας. Τώρα βγάζει την παλιά. Παραλίγο αυτό, γκολ ο Σωτηρίου, γκολ 2-0. Το λάθος του Τσαμπούρη, Καραδοκούς ο Πιέρος 2-0. Αυτό είναι ο MVP του αγώνα. Πιέρος Σωτηρίου με 2 γκολ. Σωτηρίου, κοιτάξτε εδώ. Η σέντρα του Γιαννιώτα, το λάθος του Τσαμπούρη στο δοκάρι. Εύκολο γκολ για τον Σωτηρίου. Λίγο πριν, λογικά, πάρει την άγουσα προς τα ποδητήρια για να μπει στον αγώνα Ντεκαμάρκο. Το ΑΠΟΕΛ να θέλει να βγει μπροστά. Το ΑΠΟΕΛ δείχνει διάθεση να ψάξει κι άλλο γκολ στην αναμέτρηση. Ο Βινίσιους η σέντρα, ο Ντεκαμάρκο μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ! Ντεκαμάρκο, πανέμορφη προσπάθεια και ανοίγει λογαριασμό ο Βραζιλιάνος με βελγικό διαβατήριο, Ιβάν Ντεκαμάρκο. Ο Βινίσιους, κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο Ντεκαμάρκο για να κάνει έτσι το 0-3. Τον Σεπτέμβριο με νικηφόρο πέρασμα από το αμόχωστος. Ο Ντεκαμάρκο, η πάσα για τον Εφρέμ, ευκαιρία 4-0. Ο Εφρέμ θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Ο Πειραιός μέχρι το τέλος. Εδώ ωραία κίνηση. Κοιτάξτε πόσο όμορφα πασάρει ο Ντεκαμάρκο στον Εφρέμ για το τελείωμα.